καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς μου είστε, καλώς ήρθατε και στο σημερινό βλογκάκι μας. Με είδατε που μάζευα τα ρούχα, δύο πλυντήρια, έβαλα κι άλλο πλυντήριο. Πήγα και στο σούπερ μάρκετ, θα κάνουμε και ένα σούπερ μάρκετ haul μικρό από Σκλαβανίτη. Σήμερα είναι Παρασκευούλα, ωραία μέρα. Έχει ζέστη, έχει υγρασία μπορώ να πω. Έχω ξεκινήσει ήδη από πριν τις δουλειές, πριν πάω στο σούπερ. Έχω κάνει τα πάνω μπαλκόνια, έκανα το μπάνιο το μεγάλο πάνω. Και τώρα θέλω λίγο να συμμαζέψω την κουζίνα, να κάνω και τα κάτω μπαλκόνια. Α, έκανα και το μπάνιο το μικρό κάτω. Και τώρα πήγα στο Σκλαβανίτη να κάνουμε και το σούπερ μάρκετ haul. Αύριο θα πάω και στη διατροφολόγο. Άντε να δούμε, γιατί μου φαίνεται έχει κολλήσει η γαριά. Το παθαίνω καμιά φορά. Τέλος πάντων, θα πάμε. Εγώ πάντως ζυγίστηκα, δεν βλέπω να έχω χάσει. Θα πάμε και θα μου πει και από κοντά. Και θα έχουμε αύριο και ενημέρωση, θα σας ενημερώσω. Τώρα, από φαγητό έχω βάλει λουκάνικο. Έβαλα δύο μεγάλα έτσι μπαστούνια να το πω. Λουκάνικο χωριάτικο με πράσο στο φούρνο. Με πράσο είναι με ντοματελιαστή και φέτα. Δεν θυμάμαι, τέλος πάντων. Τα έβαλα στο φούρνο γιατί δεν τα είχα βγάλει από κατάψυξη και το έχω βάλει στους 100 βαθμούς. Σιγά σιγά θα λιώσει ο πάγος που έχει εσωτερικά και θα ψηθούν. Έβγαλα και πιτούλες, σαλάτες, γι' αυτό πιο πολύ πήγα για σαλάτες. Εγώ θα φτιάξω ένα ντάκο, αυτό είναι να φάω σήμερα. Άρα θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε και για ένα mini supermarket haul από τον Σκλαβανίτη. Λοιπόν, πήρα χάρτη υγείας. Πήραμε 3 αγκουράκια. Πατάτες σε έφερα πάνω για να τηγανίσω. Μανιτάρια, είχε τη μικρή συσκευασία. Φρυγανιές. Αβουλάκια. 2 σαλάτες. 3 σαλάτες. 2 μαγιονέζες μαράτα. Ένα λάδι ελαιόλαδο και μία μουστάρδα. Αυτό θα δείξω το market haul. Θα σας ανοίξω πιο μετά ή αύριο. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς μου είστε, δεύτερη μέρα vlog σήμερα και μόλις γύρισα από τη διατροφολόγο, τα πράγματα είναι σταθερά. Ναι, και ακλόνητα, 87 κιλά ακριβώς και 100 γραμμάρια. Ναι, και μου έδωσε μια άλλη διατροφή, μια πρωτεϊνική. Για μια εβδομάδα θα πάω την άλλη εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή θα πάω όμως, για να ζυγιστώ μόνο. Μετά θα το αφήσουμε, θα συνεχίσω κανονικά τη διατροφή που έκανα, μέχρι και τις διακοπές. Και από Σεπτέμβρη θα μπω στη διαλυματική για ένα διάστημα μικρό, ίσα ίσα για να, αν δεν ξεκολλήσει με αυτήν τώρα η ζυγαριά, θα ξεκολλήσει σίγουρα με τη διαλυματική από Σεπτέμβριο όμως. Λοιπόν, γιατί χάνω πολύ αργά, πάρα πολύ αργά, ειδικά τώρα αυτό το διάστημα, συνολικά έχω χάσει 5 κιλά, 5 και κάτι, λίπος αρκετό βέβαια, μου είπε, αλλά να κουνηθεί και λίγο η ζυγαριά. 2 εβδομάδες, ένα μήνα σχεδόν είναι κοντά στα 87, τέλος πάντων δεν πειράζει. Πάμε να σας δείξω τη διατροφή που θα ακολουθήσω για μια εβδομάδα. Ξεκινάω από σήμερα, που είναι Σάββατο, ξεκινάω σήμερα με κοτοπουλάκι. Το γυρνάω και το δείχνω. Λοιπόν, θα πάω πάλι στις 12.07 και μου έχει βάλει τα πρωινά, αυτά εδώ, τορτίγια με ντοματίνια Φιλαδέλφια και μια φέτα τυρί. Το φυστικό βούτυρο που παραμένει, 2 φρυγανιές με μια φέτα τυρί. Αυγό και φρυγανιές και τυρί. Σήμερα θα φάω αυτό εδώ. Αυτό εδώ, 2 φρυγανιές με μία κουταλιά του γλυκού μέλι. Πάλι αυγό βραστό, πάλι Φιλαδέλφια τορτίγια. Τα μεσημεριανά μου μείωσε λίγο την ποσότητα στα μακαρόνια, 200 γραμμάρια. Παίρνω γύρω στις 1300 θερμίδες. 1400-1400 εκεί. Κανονικά οι θερμίδες μου είναι, το θα σας δείξω μετά, 1600 για να διατηρούμε. Μακαρόνια με κιμά. Το βράδυ, μάλλον θα σας πω τα μεσημεριανά πρώτα, μακαρόνια με κιμά και σαλάτα, μπιφτέκι κοτόπουλο την άλλη μέρα, με σαλάτα βραστή μπρόκολο συνήθως φτιάχνω, μπιφτέκι μοσχαρίσιο πάλι με σαλάτα ομοιόμως, τα θαλασσινά θα φάω αύριο, γιατί είμαστε καλεσμένοι και έτσι θα φάω αύριο θαλασσινά, της το είπα από τώρα να το γνωρίζει. Κοτόπουλο ψητό με σαλάτα θα φάω σήμερα, όμως θα το φάω το βράδυ γιατί ενδέχεται, όχι ενδέχεται, θα βγούμε έξω
Και αν δεν βγούμε, θα ψήσω κοτόπουλο στο σπίτι το βράδυ και το μεσημέρι θα φάω τόνο με σαλάτα. Την επόμενη μέρα είναι αυγά βραστά, τυρί και παξιμάδια και μετά το βράδυ πάλι ντάκο, ομελέτα με λαχανικά και τυρί. Και τα βραδινά είναι αντίστοιχα τόνοι, έχω αρκετούς τόνους. Έχω καλαμάκι κοτόπουλο, έχω ντάκο, έχω τόστ με μία φέτα τυρί και γαλοπούλα, που είναι την ημέρα των θαλασσινών. Πάλι τόνο, ντάκο και τόστ. Αυτά. Αυτό είναι το διατροφολόγιο μιας εβδομάδας. Θα το κάνω ακριβώς. Αν μου είπε ξεκύλο κάπου, θα έχω αυτό εδώ. Μισό λεπτάκι, να σας το δείξω. Και θα σημειώνω αντίστοιχα τη μέρα, ας πούμε. Σήμερα που θα βγω, τη λέω και την Coca-Cola Zero, θα σου γράφω. Εσύ είναι και Zero, ναι, μου λέει, θα τη γράφεις. Όχι ότι παχαίνει, θέλω να τη γράφεις τα πάντα όλα. Εκτός από αυτό, θέλω να μου τα γράψεις εδώ. Ό,τι και να είναι. Σήμερα που θα βγούμε έξω και θα φάμε κοτόπουλο ψητό, σίγουρα θα πιω και κάτι, μια Coca-Cola Zero. Θα πάω στην ημέρα την Τρίτη και θα γράψω στο μεσημεριανό Coca-Cola. Αυτό, Zero. Θα φάω ένα κομματάκι σοκολάτα γιατί με πιέσει υπογλυκημία. Θα το γράψω. Πότε το έφαγα, το έφαγα τότε. Δεν θα φάω ένα σνακ, γιατί καμιά φορά δεν τα τρώω και τα δύο. Θα το αφήσω. Ή θα το διαγράψω. Ή θα πω ότι έφαγα τελικά αυτό αντί για αυτό. Ό,τι είναι τέλος πάντων, θα κρατάω σημειώσεις ξεχωριστές σε αυτό εδώ το πινακάκι. Και την επόμενη φορά που θα πάω, την επόμενη Παρασκευή, πρώτο Θεός, θα δει ακριβώς τι γίνεται. Οι εξετάσεις μου είναι καλές, έτσι κι αλλιώς. Απλώς έχει κολλήσει η γαριά, ούτε ενσουλίνη έχω, ούτε διαβήτη έχω, ούτε ζάχαρο έχω, χοληστερίνη δεν έχω καθόλου. Γενικότερα είναι πολύ καλές. Απλώς μετά να δούμε και τις ορμόνες. Αν και μου είπε ότι επειδή πηγαίνω στο γυναικολόγο θα είχε δει ότι αν είχα πολυκυστικές και οτιδήποτε που δεν έχω, είχα πάει πρόσφατα. Απλώς κολλάει η ζυγαριά μετά από κάποια κιλά, κάποια ηλικία. Ναι, θα ξεκολλήσει όμως. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτά. Λοιπόν, άρα σας κλείνω. Θα πάω να φτιάξω το πρωινό μου γιατί πεινάω αρκετά. Να πιω και λίγο καφέ. Και θέλω, επειδή χθες τελικά δεν έκανα πάρα πολλά πράγματα, έχει έρθει και μια φίλη της κόρης μου, καθίσαμε. Θέλω να πλύνω τα μπαλκόνια τα κάτω, τα πάνω τα έχω πλύνει. Να ξεσκονίσω, να σκουπίσω και να σφουγγαρίσω. Το μπάνιο το έκανα όμως, το μικρό. Θέλω πάνω να σκουπίσω και να σφουγγαρίσω. Και κάτω να σκουπίσω, να ξεσκονίσω και να σφουγγαρίσω. Αυτά. Πλυντήρια να μαζέψω, κουζίνα γενικότερα. Θέλω να πάω και το απόγευμα λίγο στο σούπερ να πάρω 2-3 πραγματάκια, αλλά μπορώ να πάω και το μεσημέρι να πάρω 2-3 πραγματάκια που θέλω, θα δω ανάλογα, γιατί έχω αφήσει έξω για τη μικρή να φτιάξει τα νύχια της, την έχω πάει στο μαγαζί για τα νύχια. Αυτό, άρα θα σας κλείσω και θα τα πούμε μετά.
Λοιπόν, σταμάτησα τις δουλειές. Πήγα τη μικρή. Πήγαμε πάλι στα Well να πάρουμε δύο ηλιοπροστασίες για τα αυτοκίνητα. Και τώρα ήρθα, γύρισα, φτιάχνω μακαρόνια με κιμά. Μάζεψα την κουζίνα. Θέλω τώρα να πλύνω τα μπαλκόνια. Σκούψα τη σκάλα κάτω, να είναι έτοιμη για σουγκάρισμα. Θα πλύνω τα μπαλκόνια, θα σκουπίσω εδώ, θα ξεσκονίσω και θα σουγκαρίσω. Ελπίζω να το προλάβω τα σήμερα, αλλιώς υπάρχει το αύριο. Δεν μπορούμε όλα μαζί. Λοιπόν, κάτσε να σας γυρίσω. Εδώ φτιάχνω τον ωραίο κατοκυμά. Τον έβαλα σε βαθύ τηγάνι, αυτό είναι ο φαγητό σφίξιμο. Τον έβαλα σε τηγάνι βαθύ. Μακαρονάκια ολικής άνεσης. Είχα δύο πακέτα και λέω να φεύγουν γιατί θα το πούμε για διακοπές και θέλω να βιάζω. Ψυγεία, τροφοθήκες, καταψύξεις, τα πάντα όλα. Αυτά θα φτιάξω μια τονοσαλάτα για μένα με σαλάτα, με μαρούλι. Και η ώρα είναι 2 και 4. Μια χαρά είμαστε, σε πάρα πολύ καλό δρόμο μπορώ να πω. Πάω να συνεχίσω και θα τα πούμε στη διάρκεια. Ξεκινάω το καθάρισμα του μπαλκονιού γιατί γίνεται χαμός. Δεν έχει τόσο πολύ βρωμιά όσο φύλλα. Πάρα πολλά φύλλα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, πάω και θα τα πούμε σε λίγο. Μόλις φάγαμε, εγώ έφαγα τόνο σαλάτα. Καλά, ήταν μια χαρά. Όχι ότι δεν πεινάω, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Θα κρατηθώ με αυτό το βράδυ. Η μικρή έφαγε μακαρόνια με κιμά. Πάω να μαζέψω λίγο το τραπέζι. Να βάλω σκούπα. Ξεσκόνησα γιατί είχα ξεκινήσει από χτες και είχα αφήσει κάποια κομμάτια και τέλειωσα. Θα βάλω την ηλεκτρική και εδώ. Να σφουγγαρίσω και τέλος για σήμερα. Αν δεν προλάβω να σφουγγαρίσω κάτω, μπορώ να το κάνω το απογευματάκι ή αύριο. Θα δω. Ανάλογα τα κέφια. Πώς είμαι, γιατί η ώρα έχει πάει ήδη 4:10 και ακόμα κάνω δουλειές και ψιλοπαρέτηκα να σου πω την αλήθεια. Αυτά, λοιπόν, πάω να κάνω τα βασικά τουλάχιστον και θα τα πούμε σε λίγο. Σφουγγάρισα και τη σκάλα, τελείωσα. Θα φάω το πατάκι, τελικά σφουγγάρισα όλο το σπίτι, ξεμπερδέψαμε, έβαλα και τα πουλάκια μέσα. Μαζέψαμε τα πάντα, όλα 5 κάθαρα προς το παρόν, γιατί αυτά αλλάζω στο δευτερόλεπτο. Λοιπόν, η ανακύκλωση είναι πάνω στην καρέκλα. Τώρα σε λίγο θα έρθουν και τα αγόρια να φάνε. Να πάω να κάνω και ένα μπάνιο. Έχω ανοίξει κλιματιστικό. Εννοείται. Δεν κάθεσαι χωρίς κλιματιστικό. Και πάω να χαλαρώσω. Θα τα πούμε το απογευματάκι. Στη βολτούλα μας, βραδάκι μάλλον. Θα σας ανοίξω και απόγευμα. Αλλά τα λέμε μετά. Λοιπόν, σηκώθηκα. Δεν πολύ κοιμήθηκα να πω την αλήθεια. Τώρα θέλω να μαζέψω την κουζίνα. Η ώρα είναι 7:30. 9 η ώρα θα φύγουμε. Θα πάμε για φαγητό έξω. Θα σας πάρω μαζί μου. Πάω να μαζέψω κουζίνα τώρα και άλλο και ένα πλυντήριο. Αλλά θα τα πούμε μετά. Είμαστε έτοιμοι για βολτούλα. Πάμε για φαγητό. Θα συναντηθούμε μια άλλη παρέα, μια άλλη οικογένεια. Θα σας πάρω μαζί μου, αλλά τα λέμε από εκεί.